απόσταση. Μία λέει το ισχύον και άλλη λέει καινούριο. Άλλο. Τα όσα συνέβησαν χθες βράδυ ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα και φυσιολογικά. Θα ήταν ευνηδιασμός για τον ελληνικό λαό αλλά και για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εάν η κυβέρνηση πήγαινε με άλλη θέση. Η κυβέρνηση πήγε με την εντολή που έλαβε από τις εκλογές και από την Βουλή που ψήφισε τις προγραμματικές δηλώσεις. Ποια είναι αυτή η εντολή? Είναι ότι τελείωσε η Τρόικα, τελείωσε το μνημόνιο. Και ότι πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση προκειμένου να υπάρξει ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και συμφωνία με τους εταίρους. Ένα νέο πρόγραμμα που να βγάλει τη χώρα από τη λιτότητα και να την οδηγήσει την ανάπτυξη. Ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να συμφωνηθεί με μεταρρυθμίσεις και όχι με σκληρά μέτρα λιτότητας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να υπάρξουν μονομερείς κινήσεις εκ μέρους των εταίρων. Δηλαδή προβλήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι το πλαίσιο. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, επειδή όμως διαφωνούμε σε ένα πολύ βασικό σημείο αυτή τη στιγμή, που είναι το υφιστάμενο πρόγραμμα, το οποίο οι Ευρωπαίοι εταίροι μας το έχουν κάνει σημαία και φαίνονται προς το παρόν ότι είναι άκαμπτοι σε αυτό. Το θέμα είναι, και αυτό που ρωτά και ο κόσμος από το πρωί, είναι μέχρι τη Δευτέρα πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε λίγο πιο κοντά, ο ένας στον άλλον, στις δύο πλευρές. Πιστεύω ότι αυτή είναι και η αξία της δημοκρατίας. Να κουβεντιάσουμε, να αναδείξουμε τα πραγματικά συμφέροντα όλων των πλευρών και να βρούμε μία λύση. Κανείς δεν έχει συμφέρον να υπάρξει μία ρήξη τη Δευτέρα. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί λύση? Εγώ ναι. Και η συζήτηση και χθες που έγινε, που επαναλαμβάνω ήταν μια συζήτηση με διαφωνίες, με σοβαρές διαφωνίες, αλλά είχαν προαναγγελθεί αυτές οι διαφωνίες, δεν οδήγησε σε μια κατάρρευση των συνομιλιών. Έχουμε νέα συζήτηση Δευτέρα. Έχουμε σήμερα σύνοδο κορυφής. Θα υπάρξουν επαφές, πολιτικές επαφές. Πολιτική είναι η διαπραγμάτευση. Δεν συζητάμε τώρα με βάση τα λογιστικά και τα δημοσιονομικά στενά μεγέθη. Αυτά θα ακολουθήσουν. Των πραγμάτων θα ακολουθήσουν. Θα τεθούν και αυτά για συζήτηση. Επαναλαμβάνω, δεν είναι τα κύρια όμως. Είναι πολιτική διαπραγμάτευση. Γι' αυτό λέμε τέλος και η Τρόικα. Δεν συζητάμε με τεχνικά κλιμάκια. Συζητάμε με τους κορυφαίους των ευρωπαϊκών θεσμών. Υπάρχει ένα ερώτημα, το ρωτήσαμε στον κύριο Σακελαρίδη, έδωσε μια απάντηση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα γι' αυτό και θα ήθελα λίγο να μου πείτε αν υπάρχει μια διαφορετική τοποθέτηση γι' αυτό, ότι η ελληνική πλευρά χτες είχε συμφωνήσει καταρχήν για ένα βασικό κείμενο κοινού ανακοινοθέντος και απέστειλε τη συμφωνία της μετά από επικοινωνία της αντιπροσωπείας μας με τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση σε μένα. Και από ό,τι ξέρω δεν βεβαιώνεται από την ελληνική πλευρά, αλλά ούτε επιβεβαιώνεται. Όχι, δεν επιβεβαιώνεται ο κύριος. Από πουθενά δεν υπάρχει επίσημα τέτοια. Αλλά βλέπω πάρα πολλά δημοσιεύματα από τους φανάσεις. Δεν υπάρχουν ρογμές στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα. Είναι σαν μια γροθιά αυτή η ομάδα. Άλλωστε γνωρίζουμε για την πολιτική διαδρομή του καθενός και την παρουσία του. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει με σαφήνεια διαμηνήσει ότι δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τη βασική μας στόχευση που είναι όχι στη λιτότητα, όχι στο μνημόνιο. Κύριε Φίλη, μία ερώτηση. Εκτός από το κομμάτι της παράτασης που το συζητάμε ούτως ή άλλως τις τελευταίες ώρες, υπάρχουν πληροφορίες για το που αλλού δέχτηκε η ελληνική πλευρά πιέσεις? Κοιτάξτε, το βασικό θέμα είναι αν θα αναγνωρίσουμε ότι συνεχίζει το μνημόνιο. Αν αυτό δεν αναγνωριστεί, γι' αυτό δεν είναι μια συμβολική. Αυτή ήταν η βάση τους, είναι ουσιαστική η διαφορά αυτή. Αν λοιπόν δεχθούμε ότι δεν θα συνεχίσει το μνημόνιο, από εκεί πέρα, οποιαδήποτε ζητήματα διαχρονικών αλλαγών θα τα κουβεντιάσουμε με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Στους στόχους θα συμφωνήσουμε. Θέλουμε συσκελισμένους προπολογισμούς, μάλιστα. Πώς θα επιτευχθεί αυτό, είναι θέμα ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Να φέρει το λογαριασμό. Ναι, αλλά εσείς ζητάτε, θα πει μια κριτική από την άλλη πλευρά, εσείς ζητάτε τη χρηματοδότηση που είναι συνδεδεμένη με το προηγούμενο πρόγραμμα να την πάρετε μπαίνοντας σε ένα καινούριο πρόγραμμα που είναι η δική σας θέση. Γιατί ο άλλος θα το δεχτεί? Σου λέω εγώ αυτά τα λεφτά στα δίνα με βάση το πρόγραμμα το οποίο είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Πρώτα απ' όλα η χρηματοδότηση, εάν δοθεί, που εμείς δεν επιμένουμε όπως βλέπετε, τα 7,2 δις τα έχουμε βάλει τη γωνία. Ναι. Δεν πάμε να τα πάρουμε. Και γι' αυτό μας έχει ισχύσει τη διαπραγμάτευση. Δεν μας εκβιάζει κανείς. Δεν θέλετε, μην τα δίνετε, λέμε. Πάμε παρακάτω. Αλλά τα χρήματα, η χρηματοδότηση με τη δανειακή σύμβαση δεν είναι κάτι που αφορά στενά το ελληνικό κράτος. Αφορά και τους πιστωτές. Άρα υπάρχει και από την άλλη πλευρά ενδιαφέρον να γίνει πιο φυσιολογική η καταβολή των δόσεων, όχι μόνο σε εμάς. Εγώ το καταλαβαίνω ότι είναι ένα στοιχείο διαπραγμάτευσης. Αλλά τα λεφτά αυτά μου τα δεις για να στα δώσω πίσω.
Και επομένως σε αφορούν. Α, η συζήτηση για το χρέος. Γι' αυτό λέμε ότι μπαίνει από τώρα μπροστά. Έχει και αυτό μέσα το στοιχείο. Η συζήτηση για το χρέος όμως δεν περιλαμβάνει διαγραφή πια. Η συζήτηση για το χρέος θα δούμε ότι περιλαμβάνει. Σίγουρα στην παρούσα φάση δεν υπάρχει σαν προτεραιότητα το θέμα της διαγραφής. Υπήρξε μια μετατόπιση εκεί, κύριε Φίλη, πάντως, της κυβέρνησης. Υπήρξε μια αναγκαία προσαρμογή τακτικής. Επειδή βρήκαμε πολλές κλειστές πόρτες. Επειδή θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα και όχι συνθήματα. Γιατί το αποτέλεσμα είναι με ή χωρίς κούρεμα, αλλά σίγουρα με πολλές τεχνικές που είναι στην ουσία σαν το κούρεμα. Θέλουμε ο λογαριασμός θα πληρώσει ο ελληνικός λαός να είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που σήμερα έχει δεσμευτεί να πληρώσει. Ναι. Κύριε Βρούτση, στηρίζετε μια